Camelinho Protótipo Mastivo Andrão de Latino. Estamos 500 metros na Andrão. Sua voz para tempo. Παπούλιας της Ινιούπολης. Βούζης του Παναθηναϊκού. Παυλόπουλος Διεπύργου. Μαμούτης του Εθνικού. Θεοδωρίδης του Ιωνικού. Γκότσης του Έσπερου Πάτρας. Χριστόπουλος του Ολυμπιακού. Κούτης του Ηρακλή. Γελαϊδής της Ινιούπολης. Τριάνκουλας του Αρκαδικού. Ποτίου του Παναθηναϊκού. Κορνέζος της Άμφισσας. Την καλύτερη επίδοση από τους αθλητές έχει ο Βούζης του Παναθηναϊκού 3-41-53. Ο Παπούλιας της Ηλιούπολης 3-42. Ο Χριστόπουλος του Ολυμπιακού 3-42-11. Και ο Τσιάμπλας του Σεφαρκαδικού 3-43-69, σε κλειστό στίχο μάλιστα. Το πανελλήνιο ρεκόρ ανήκει στον Χρήστο Παπαχρήστο του Πανελληνίου με 3-38-3 από το 1980. Το 87 ήταν ο Μουτανάτης ΑΕΚ με 3-46-37. Το 88 ο Νίκος Βούζης του Παναθηναϊκού 3-46-63. Και το 89 ο ίδιος ο Νίκος Βούζης 3-46-59. Φέτος θα επιχειρήσει για τρίτη φορά να πάρει τη νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δίνεται η εκκίνηση. Ο Βούτσης του Παναθηναϊκού ήδη πήγε επικεφαλής. Συνήθως αυτή η κούρσα είναι κούρσα τακτικής και στα πανελλήνια πρωταθλήματα δεν βλέπουμε μεγάλες επιδόσεις. Να σας δώσουμε τα αποτελέσματα στα 1500 γυναικών. Πρώτη Θεοδωρίδου της Κοζάνης, 4-13-02. Δεύτερη Μολύζου του Έσπερου Πάτας, 4-31-70. Τρίτη Παναμουδάκη της Καλλιτέας, 4-35-66. Οι τρεις νικητές να έρθουν στο χώρο των απονομών. Τέταρτη Ακρίβου του Εθνικού, 4-40-23. Πέμπτη Τζίβου του ΠΑΟ, 4-45-27. Και έκτη Παξεβάκη του Ηρακλή, 4-47-59. Παυλόπουλος και Πύργο, Παπούλιας της Ηλιούπολης και Βούζης του Παναθηναϊκού. Στην τέταρτη θέση ο Χριστόπουλος του Ολυμπιακού. Θα παίξει σε γρήγορο ρυθμό η κούρσα. Ένα 57, τα 800 μέτρα. Στο δίσκο είμαστε στην πέμπτη προσπάθεια. Προηγείται ο Γεωργακόπουλος του Παναγνίου με 59-24. Δεύτερος ο Νικολαίδης του Ηρακλή 53-78. Και τρίτος ο Παπαδόπουλος του Ηρακλή 53-46. Δύο 57, το 1200 μέτρα. Στα 1500 μέτρα, τρεις αθλητές
θα παλέψουν για τις τρεις φώτες θέσεις. Είναι ο Παππούλιας της Ηλιούπολης, ο Χριστόπουλος του Ολυμπιακού και ο Μπούζης του Παναθηναϊκού. Οι τρεις αυτοί αθλητές έχουν τις τρεις καλύτερες φέτος επιδόσεις στην Ελλάδα. Χριστόπουλος του Ολυμπιακού, Μπούζης του Παναθηναϊκού. Χριστόπουλος και Μπούζης. Νικητής ο Χριστόπουλος, 3.40 και 63, πετυχαίνει την καλύτερη φετινή επίδοση. Λέγαμε ότι συνήθως ήταν αγώνας τακτικής τα 1500 και πράγματι τα τελευταία 6-7 χρόνια πάνω από 3.45 πετύχαιναν στο τελικό. Σήμερα ήταν μια πολύ καλή επίδοση, 3.40 και 63. Παναγιώτης Παππούλιας της Ηλιούπολης. Στο επικοδόμι της είναι ήδη στα 5 και 10. Πρώτος το υπερέχει ο Αναστασιάδης Σιμεών του Παναθηναϊκού. Έχει φέτος 5 και 30. Σε απευθείας μετάδοση. Σπύρο! Σπύρο!